να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί, όπου ένας πατέρας θέλει να κόψει το ρεύμα στο σπίτι που μένουν τα παιδιά του και η πρώην σύζυγός του. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ? Στην Κρήτη συνέβη αυτό, Φίλιππε. Πρόκειται για μια μητέρα η οποία δεν δουλεύει, αναγκάζεται να δουλεύει περιστασιακά προκειμένου να συντηρήσει την ίδια, τις δύο κόρες της ηλικίας 14 και 19 ετών αντίστοιχη, τον 24χρονο γιο της αλλά και την ύφη της που είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης. Η μητέρα μαζί με όλη της την οικογένεια λοιπόν μένει σε ένα σπίτι το οποίο είναι στο όνομά της αλλά και στο όνομα του πρώην συζύγου της. Ναι. Όταν χώρισαν, είχε συμφωνηθεί και από τους δύο να μην πληρώνει διατροφή ο σύζυγος, αλλά να πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ναι. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είχαν φτάσει στις 10.000 ευρώ, καθώς ο σύζυγος δεν είχε πληρώσει ποτέ ούτε έναν λογαριασμό. Με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα. Η μητέρα τότε αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής. Σε άλλη εταιρεία. Σε άλλη εταιρεία. Και μάλιστα, αφού συνδέθηκε το ρεύμα, ήταν συνεπέστατη στους λογαριασμούς. Ο πατέρας όμως τώρα ζήτησε από την ιδιωτική εταιρεία να κοπεί εκ νέου το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς όπως είπε δεν ερωτήθηκε εφόσον το σπίτι είναι και στο δικό του όνομα. Όταν ο 24χρονος γιος του τώρα ήρθε σε συνομιλία με τον πατέρα και του ζήτησε να μην προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες οι οποίες βλάπτουν όλη την οικογένεια, ο πατέρας έκανε μήνυση στον 24χρονο γιος του για απειλή. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα γεγονότα. Δηλαδή, δεν πλήρωνε το ρεύμα που ήταν για τη διατροφή. Η γυναίκα, η μάνα μας λέει ότι πήγε σε μια άλλη εταιρεία παροχής ρεύματος. Εκεί λοιπόν, επειδή το σπίτι ήταν και στα δύο ονόματα, πάει να μπλοκάρει και να πει στην ιδιωτική εταιρεία ρεύματος: κόψε το ρεύμα στο σπίτι, γιατί εγώ δεν έχω συνενέσει. Ώστε να μείνουν και τα παιδιά του και η πρώην σύζυγος και η νύφη του που είναι εγκυμονούσα το εγγόνι που έρχεται, που έρχεται το εγγονάκι, να μείνουν χωρίς ρεύμα. Αλήθεια. Και από τη στιγμή που δηλαδή, και έκανε και μήνυση στο γιο. Όχι απειλή μόνο, την έκανε και τη μήνυση. Στο ίδιο το παιδί. Κοιτάξτε, στα παιδιά του. Στα παιδιά του. Μην προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε τα πράγματα. Εδώ πρόκειται περί αλήθειας. Έτσι. Και το λέω εγώ με τα λόγω γνώσεως. Για να μην εκτεθεί κανένας.